Άλλαξε όψη ο κεντρικός δρόμος στην Αγία Πελαγία στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης από το ύψος του πάρκινγκ μέχρι και την παραλία 7 μήνες μετά την φωνική πλημμύρα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για την εξέλιξη των εργασιών εδώ στην Αγία Πελαγία. Ένα έργο το οποίο το περιμέναμε όλοι πώς και πώς. Παρά το ότι ξεκίνησε λίγες μέρες πριν, ουσιαστικά 12 Απρίλη ξεκίνησαν εδώ οι εργασίες και ένα μήνα μετά βλέπουμε ότι το 90% των εργασιών, των βασικών εργασιών, έχει ολοκληρωθεί. Μένουν απλά η τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού και του φωτισμού για να ολοκληρωθεί και κάποιες τελευταίες πινελιές. Παρά τις ανησυχίες των κατοίκων και επαγγελματιών, το έργο υλοποιήθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος. Όλα δηλαδή βαίνουν πολύ καλώς και μπράβο τους, καλά μας ήταν να αναδείξουμε λίγο τον τόπο μας, γιατί είχε πολύ χάλι πριν. Έχει αλλάξει η ψυχολογία σας? Βέβαια, εννοείται, γιατί περνούσαμε, ας πούμε, λερωνόμασταν, πολύ σκόνη, πολύ βαβούρα, τώρα είναι πολύ καλύτερα όλα, δόξα τω Θεώ. Επιτέλους ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της Αγίας Πελαγίας εδώ στο κεντρικό δρόμο που είχε γίνει και η πλημμύρα τη 15 Οκτωβρίου. Τα μαγαζιά είναι ευχαριστημένα γιατί θα αλλάξει τελείως η όψη της περιοχής. Περιμένουμε και τη μελέτη του καναλιού που θα αλλάξει και αυτό επίσης την περιοχή, να δώσει μια καλύτερη εικόνα για να μπορούν και οι τουρίστες να περπατάνε άνετα και να βλέπουν κάτι όμορφο στην περιοχή. Εκεί είναι το πρόβλημα μόνο υπάρχει. Το κανάλι. Το κανάλι, διότι δεν είναι μόνο ότι για την πλημμύρα. Είναι μόνιμη, μετά από ένα μήνα θα βρωμάει το νερό. Έχει γίνει μια ανάπλαση που σκοπό έχει να αναδείξει αυτόν τον πεζόδρομο, τον κεντρικότερο της Αγίας Πελαγίας, τον κεντρικότερο και τον πιο τουριστικό δρόμο της Αγίας Πελαγίας, τη βιτρίνα μας, και νομίζω ότι εντάξει, όλοι εδώ και οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες απολαμβάνουν ουσιαστικά μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Στο τουριστικό θέρετρο βρέθηκε ο Μενέλαος Μπογκέας, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις και στο αντιπλημμυρικό έργο. Η αισθητική θα αλλάξει. Νέος αστικός εξοπλισμός θα τοποθετηθεί και στο ανοιχτό κομμάτι, που δεν θα αλλοιώνει σε καμία περίπτωση τη λειτουργία του ανοιχτού οχετού. Όμως αισθητικά και λειτουργικά θα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Και μάλιστα μέσα στον επόμενο μήνα θα έλεγα ότι θα πρέπει αυτές οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί για να έρθουν να ταιριάξουν ουσιαστικά και με το υπόλοιπο αποτέλεσμα, το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Εργασίες ανάπλασης πραγματοποιούνται και στη Λιγαριά, ενώ εργασίες αποκατάστασης από τη Θεομηνία θα υπάρξουν και στο Παλαιόκαστρο.